Λοιπόν, νομίζω ότι καλύψαμε το κομμάτι της επικαιρότητας. Ναι. Ναι. Δεν έχουμε κάτι άλλο στο αστυνομικό. Σήμερα ναρκωτικά. Έχουμε. Κράτησε, και, πράγματα, για, κράτησε και για μετά. Κράτησε και για μετά. Εντάξει, θα κρατήσω. Κράτησε. Μήπως νομίζω είναι ώρα να πάμε μέχρι. Να πάμε στα Χανιά. Στον Αποκόρονα. Στον Αποκόρονα. Βεβαίως. Θα πάμε μέχρι τα Χανιά και εκεί θα συναντήσουμε μία κυρία η οποία φαίνεται ότι είναι αρκετά. Υπάρχει αρκετή κινητικότητα σε αυτή την περιοχή σε ό,τι αφορά το διαδίκτυο. Πριν από μερικές ημέρες έγινε μια πολύ όμορφη εκδήλωση όπου μίλησαν για το διαδίκτυο, τους κινδύνους του διαδικτύου και το πώς μπορούμε να προλάβουμε κινδύνους στο διαδίκτυο. Τουλάχιστον σε σχέση με τα παιδιά. Είναι στα πλαίσια των προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας, αλλά κυρίως είναι στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της επαγρύπνησης. Πάμε να συνομιλήσουμε με την κυρία Παρδαλάκη Αργυρό, που είναι ιδρύτρια. Μπράβο, ναι. Συνιδρύτρια και υπεύθυνη επικοινωνίας της επαγρύπνησης. Να μας πει καταρχάς. Τι είναι η επαγρύπνηση και από εκεί και πέρα τι ακριβώς είναι αυτά που συζητάνε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που θα μιλήσουμε. Και εμείς. Τι είναι η επαγρύπνηση λοιπόν. Λοιπόν, η επαγρύπνηση στο διαδίκτυο είναι μια δομή που τελείται υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κηδωνίας και Αποκορώνου. Ουσιαστικά είναι ένα σωματείο. Το οποίο ήταν μια πρωτοβουλία δική μου πριν από αρκετά χρόνια. Ξεκίνησε η ιδέα, ήρθε στη σκέψη μου. Και έκανα κάποια συζήτηση με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δαμασκηνό και αποφασίσαμε μαζί να προχωρήσουμε να το υλοποιήσουμε. Σαφώς πρέπει βέβαια να σας πω ότι προηγήθηκε μια έρευνα, εντατική έρευνα μάλιστα, 7 ετών, στον τομέα της επιστήμης της νευροβιολογίας. Γιατί ήθελα να δω, να ερευνήσω και να βρω δεδομένα για το πώς αλληλοεπιδρούν τα μέσα τεχνολογίας με τον εφηβικό, τον παιδικό εγκέφαλο και γενικότερα με τον εγκέφαλο του ανθρώπου. Και πώς αλληλεπιδρούν λοιπόν τα μέσα, η τεχνολογία με τον εγκέφαλο. Κοιτάξτε, υπάρχει μια άμεση σχέση που έχει να κάνει με τις ανταμοιβές, με τις ψυχικές και ηθικές ανταμοιβές. Τα μέσα τεχνολογίας, αν μιλήσουμε συγκεκριμένα, ας πούμε, για τις κατηγορίες ηλεκτρονικών παιχνιδιών και social media, κυρίως, που είναι και οι κατηγορίες που μπορεί να καθιστούν εθιστικές για τα παιδιά, για τους εφήβους και για όλους τους ανθρώπους και για τους ενήλικες. Αν μιλήσουμε λοιπόν για αυτές τις κατηγορίες, αλλά και γενικότερα από έναν υπολογιστή, από ένα κινητό, ένα λάπτοπ, τα σήματα από εικόνα και από τον ήχο μεταφέρονται μέσω του περιφερειακού συστήματος, δηλαδή μέσω της όρασης και της ακοής, στα νευρικά κύτταρα, προς τα νευρικά κύτταρα του εγκεφάλου και σιγά σιγά εκεί με τη βοήθεια ορμονών φτάνουν στο σύστημα ανταμοιβής του εγκεφάλου. Όπου στην ουσία ο εγκέφαλος, αυτό που θέλει να παίρνει καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας, είναι ανταμοιβές. Ψυχικές και ηθικές ανταμοιβές. Οπότε κατά αυτόν τον τρόπο εκρίνονται ορμόνες ικανοποίησης, χαράς, μέσω, ας πούμε, εκρίνονται ντοπαμίνη, σεροτοδρινίνη, αδρεναλίνη και με αυτές τις ορμόνες παίρνει ικανοποίηση ο εγκέφαλος και έτσι αρχίζει σε κάποιες περιπτώσεις, δηλαδή ειδικά σε αυτές τις κατηγορίες που προανέφερα και αρχίζει ο εθισμός. Αυτό οπότε, βέβαια. Ναι, αυτό εδώ μπαίνει και όταν κερδίζουμε στα παιχνίδια. Όταν χάνουμε. Κοιτάξτε, το να χάσει στη σημερινή εποχή ένα παιχνίδι, θα έλεγα ότι είναι δύσκολο σχεδόν ακατόρθωτο, γιατί αρχικά παίζοντας ένα παιχνίδι, το πρώτο level είναι αρκετά εύκολο, ώστε να μπορεί ο κάθε χρήστης ενός παιχνιδιού, κάθε παίκτης, να μπορεί να καταφέρει να φτάσει το level. Όταν φτάσει λοιπόν το πρώτο level και πάρει τη νίκη, παίρνει ικανοποίηση και χαρά και θέλει να συνεχίσει να προχωρήσει. Εκεί, από εκεί και πέρα πλέον, με τη βοήθεια εξειδικευμένων συμβούλων προγραμματιστών, του δίνονται κάποιες επιλογές και αποφάσεις και καθοδηγείται σιγά σιγά με αυτές τις πληροφορίες και τα δεδομένα που του παρέχονται μέσα από το παιχνίδι από τους προγραμματιστές και κατορθώνει και ξεπερνά το βαθμό δυσκολίας και φτάνει στο επόμενο level και ούτω καθεξής. Άρα στην αρχή υπάρχει κάτι σαν δόλωμα, έτσι να δελεαστεί ο χρήστης ουσιαστικά.
Ναι, κοιτάξτε, τα γραφικά των παιχνιδιών, όπως ξέρετε, στη σημερινή εποχή είναι σχεδόν ρεαλιστικά, ειδικά σε ορισμένα παιχνίδια. Είναι πολύ ωραία τα γραφικά. Τα σενάρια είναι πολύ πλούσια. Ο σχεδιασμός των παιχνιδιών πλέον, θα λέγαμε ότι φροντίζουν οι σχεδιαστές να έχουν ενσωματώσει συναισθήματα στα σενάρια. Δηλαδή, αν για παράδειγμα ένα παιδί, ένα έφηβος, παίξει ένα παιχνίδι με μία μάχη, μία πολεμική, επική μάχη τέλος πάντων. Μπορεί να βιώσει συναισθήματα εκεί στον πόλεμο προδοσίας, εχθρότητας, μίσους, ενθουσιασμού, νίκης και σε άλλα σενάρια βέβαια. Έτσι, μπορεί να νιώσει και άλλα συναισθήματα, ρομαντισμό, φιλία. Όλα αυτά τα συναισθήματα κάνουν τον παίκτη να δένεται σιγά σιγά με τα παιχνίδια. Και όταν υπάρχουν συναισθήματα, πάλι ένα παιχνίδι καθίσταται πιο εύκολα εθιστικό. Έτσι λοιπόν δελεάζεται ο παίκτης, όπως είπατε. Είναι λοιπόν τα γραφικά, είναι το σενάριο, είναι η δομή, η μηχανική και η δομή του παιχνιδιού που είναι πολύ δελεαστικά. Το ηλικιακό κομμάτι παίζει κάποιο συγκεκριμένο ρόλο στο κομμάτι του εθισμού, στο πόσο θα δελεαστεί ο παίκτης? Δηλαδή είναι ηλικιακό... αναλόγως στην ηλικία βεβαίως. Κοιτάξτε, όλα τα παιχνίδια, δηλαδή ακόμα και τα πιο αθώα, αυτά δηλαδή που δεν έχουν μέσα σκηνές βίας και είναι κατάλληλα για μικρότερες ηλικίες, όλα τα παιχνίδια, από τη στιγμή που θα φτάσει το πρώτο level και θα φτάσει τη νίκη ένα παιδί και μετά δεν θα έχει όρια. Κανονικά λοιπόν από μικρή ηλικία οι γονείς πρέπει να συζητούν με το παιδί τους για όλα τα θέματα, να έχουν καλή επικοινωνία και να θέτουν τα όρια. Αν λοιπόν δεν έχει όρια ένα παιδί από πολύ μικρή ηλικία και συνεχίσει το πρώτο level, δεύτερο level κτλ., πάλι θα αρχίσει ο εθισμός. Δεν έχει να κάνει ηλικία. Όχι. Τώρα, αν ένα παιδί έχει εθιστεί σε ένα τέτοιο παιχνίδι που καταλαβαίνω και ξέρουμε βεβαίως από τα περιστατικά που καταγράφουμε κατά καιρούς στο ρεπορτάζ ότι δυστυχώς αυτά είναι περιστατικά ολοένα και αυξανόμενα. Πώς μπορούμε αφενός να αναγνωρίσουμε ότι έχει εθιστεί και αφετέρου να βοηθήσουμε το παιδί στην απεξάρτησή του σε εισαγωγικά από αυτό το παιχνίδι? Ναι, κοιτάξτε, και ειδικά μετά την πανδημία, έτσι, τα ποσοστά αυξήθηκαν. Δηλαδή, από εκεί που είχαμε ένα 30% στον εθισμό, πήγε στο 50%. Και στη συμπεριφορά υψηλής εξάρτησης, από 8% που ήταν προ-πανδημίας, μετά πανδημίας το ανέβηκε στα 15%. Οπότε, τα συμπτώματα λοιπόν που μπορεί να κάνουν τους γονείς να καταλάβουν ότι ένα παιδί έχει εθιστεί, είναι ότι θέλει σταδιακά να περνάει όλο και περισσότερο, να αυξάνει το χρόνο που θα απασχολείται με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, αλλά και με τα social media. Δηλαδή, εκεί που θα ήταν στην αρχή μισή ώρα, σταδιακά μέσα σε λίγο διάστημα θα γίνει μία ώρα. Θα θέλει μετά να κάτσει παραπάνω, θα παρακαλάει να γίνει μία μισή ώρα και ούτω καθεξής, θα ανεβαίνουν δηλαδή οι ώρες. Σιγά σιγά θα αρχίσει να απομονώνεται από την οικογένεια, τους φίλους του, δεν θα θέλει να κάνει δραστηριότητες, θα θέλει να απέχει γενικά από τις βόλτες και τις, οτιδήποτε άλλο έκανε πριν. Θα θέλει να είναι, δηλαδή θα βρίσκει χαρά με το να είναι συνδεδεμένος και να παίζει παιχνίδια είτε online είτε και τα άλλα παιχνίδια που δεν είναι online. Mm-hmm. Μπορεί να αρχίσει να παραμελεί, αν πηγαίνει σχολείο το παιδί, τα μαθήματά του με κάποιες δικαιολογίες. Μπορεί να αρχίσει να λέει και ψέματα, δηλαδή ότι διαβάζει, ενώ μπορεί να κάνει άλλα πράγματα, γι' αυτό θα πρέπει λίγο να είναι σε κοινόχρηστο χώρο, αν είναι δυνατόν, ο υπολογιστής ή ο γονιός να μπορεί να ελέγχει τι κάνει το παιδί του, αν διαβάζει όντως κτλ. Και γενικά, αν ο γονιός, όταν έχει αρχίσει πλέον ο εθισμός και εγκαθίσταται στον οργανισμό του παιδιού, αν ο γονέας πάει να του πάρει το κινητό, τέλος πάντων, το τάμπλετ, με ό,τι συσκευή ασχολείται, θα δυσανασχετήσει και μπορεί να παρουσιάσει και συμπτώματα στέρησης, που είναι δηλαδή επιθετικότητα, να φωνάξει, να νευριάσει, να χτυπήσει με δύναμη το πληκτρολόγιο, το mouse, το οτιδήποτε. Τότε όλα αυτά είναι ανησυχητικά και θα πρέπει ο γονέας, σαφώς θα πρέπει καλύτερα να μην φτάσει ένα παιδί σε αυτό το όριο, γιατί πλέον έχει ήδη εθιστεί. Θα πρέπει να ζητήσει, ίσως αν πρώτα να κάνει μια συζήτηση με το παιδί του. Βεβαίως στις μικρές ηλικίες υπάρχουν και τα γονικά φίλτρα που ενδεικνύονται για τις μικρές ηλικίες του δημοτικού, που ένα παιδάκι... Αλλά για να βάλεις όρια, κάτι που το λέω στις ομιλίες μου πάντα, είναι ότι θα πρέπει να έχεις, όλοι οι γονείς αγαπούν τα παιδιά τους, αλλά μερικές φορές ξεχνούν να το δείξουν. Πρέπει να το δείχνουν,
έμπρακτα, να συζητάνε μαζί τους για όλα τα θέματα, να τους μιλούν και να είναι το βλέμμα στραμμένο στα παιδιά τους, να τα καμαρώνουν. Και εφόσον έχουν μια πολύ καλή επικοινωνία και τους έχουν δώσει πολύ αγάπη, όταν θα θέσουν λοιπόν, όταν θα έρθει η ώρα να θέσουν όρια για τα video games και τα κοινωνικά δίκτυα, θα είναι πλέον, το παιδί θα το εκλάβει ως προστατευτικό παράγοντα από το γονέα. Δεν θα το εκλάβει ως τιμωρητική συμπεριφορά. Γιατί αν δεν έχει δείξει αρκετή αγάπη ο γονιός, να το νιώσει όμως το παιδί, να την έχει νιώσει αυτή την αγάπη, και πάει να βάλει όρια και του πει τόση ώρα θα παίξεις, το παιδί θα το εκλάβει ως τιμωρητική συμπεριφορά και μπορεί να αντιδράσει ειδικά στην εφηβεία. Αυτό βεβαίως προϋποθέτει να έχουν θέσει όρια και για άλλα ζητήματα πιο πριν, έτσι δεν είναι? Ναι, σαφώς. Κοιτάξτε, όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει καλή επικοινωνία, όχι μόνο για το διαδίκτυο, όχι σε αυτό το θέμα αυτό, σε όλα τα θέματα που αφορούν την οικογένεια και το παιδί. Καλή ομαλή σχέση, να συζητούν πάρα πολύ από μικρή ηλικία οι γονείς με τα παιδιά, να ακούν τα παιδιά τους, να κάνουν ενεργητική ακρόαση. Δηλαδή, όχι βιαστικά μία συζήτηση να λέει το παιδί, ας πούμε, θέλω μαμά να σου πω κάτι, να συζητήσουμε κάτι, και ο γονιός να είναι απασχολημένος με τη δουλειά του ή να είναι ο ίδιος σε έναν υπολογιστή και να ασχολείται με τα social media και να μην δίνει σημασία, την πρέπουσα σημασία στο παιδί. Όλα τα άλλα είναι δεύτερα. Προτεραιότητα είναι το παιδί μας. Θα πρέπει όλα αυτά να τα αφήνει πίσω και να δίνει προτεραιότητα στο παιδί για να χτίσει από μικρή ηλικία την καλή σχέση. Σωστά. Και έτσι σιγά σιγά θα μπορέσει το παιδί, όταν θα του πει ο γονιός, θα ήθελα να ορίσουμε ένα χρόνο που θα μπορείς να μπαίνεις στο διαδίκτυο λίγο για ψυχαγωγία, να είναι αυτός ο συγκεκριμένος χρόνος, θα ακούει περισσότερο το παιδί έτσι και θα τηρεί περισσότερο τα όρια. Τώρα. Μάλιστα. Εσείς από ποια ηλικία πιστεύετε ότι μπορεί ένα παιδί να έχει στην κατοχή του, πάντα με την επιβλέψη του γονέα, μια ψηφιακή συσκευή, ένα κινητό, ένα τάμπλετ, από ποια ηλικία και μετά? Να σας πω, δεν είναι πλέον κάτι η προσωπική μου άποψη, απλά ταυτίζεται η προσωπική μου άποψη και με αυτό που το λένε οι επιστήμονες και από τη Μονάδα Εφηβικής Υγείας ΜΕΗ που έχω ακούσει ειδικούς και από άλλους επιστήμονες, ότι όσο πιο πολύ καθυστερήσει ένα παιδί να έχει κάποιο κινητό, τόσο καλύτερα θα είναι. Γιατί εννοείται ότι αρχίζουν τα προβλήματα με τον εθισμό και άλλα προβλήματα, έτσι, όχι μόνο με τον εθισμό. Όσο λοιπόν το καθυστερήσουν οι γονείς, τόσο καλύτερα. Βέβαια, δεν μπορούν να το καθυστερήσουν για πάντα, γιατί κάποια στιγμή θα χρειαστεί να έχουν τα παιδιά κινητό, να μπορούν να επικοινωνήσουν με τους γονείς τους σε μια ώρα ανάγκης. Οπότε θα έλεγα λοιπόν ότι καλύτερα, αν είναι δυνατόν, εντάξει, μετά το δημοτικό τουλάχιστον. Mm-hmm. Τουλάχιστον το δημοτικό. Εκτός τώρα αν ο γονιός δουλεύει και πρέπει το παιδί του να έχει ένα κινητό για να επικοινωνούν, αλλά με φίλτρο γονικού ελέγχου, για παράδειγμα, αν είναι του δημοτικού το παιδάκι. Μάλιστα. Κυρία Παρταλάκη, να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την παρουσία σας στην εκπομπή μας. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.